θα ήθελα την άποψή σου για το Πολυτεχνείο. Είναι πολλά Πολυτεχνεία. Αυτό που είχε ο ελληνικός λαός δημιουργήσει στη διάρκεια της δικτατορίας, γιατί ξεχάσαμε ότι η δικτατορία δεν ήταν παρά μία συμμορία ξενοκίνητων αξιωματικών, οι οποίοι επιβάλλανε στην Ελλάδα το σκοτάδι μιας περισσότερο από 7 χρόνια δικτατορίας και με στόχο ένα να διχοτομήσουν την Κύπρο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Υπάρχει σε το Πολυτεχνείο το συγκεκριμένο της 17 Νοέμβρη του 1973. Αυτό πραγματικά η νεολαία το πάλεψε, το οργάνωσε σωστά, το μάτωσε, σκοτώθηκε και είναι απελπιστικό το ότι προχτές, κυριολεκτό προχτές, σήμερα είναι που γράφουμε 16 του μηνός, στις 14 του μηνός το βράδυ, σε μία εκπομπή τηλεόρασης είχαν βγει τα κατάλοιπα της Χούντας της τότε και αμφισβητούσαν πιο, ακόμα και το Πολυτεχνείο. Και λέγανε μάλιστα ότι ο στρατός αυτή, δηλαδή ακόμα και το τάγκ, προσέφερε υπηρεσίες για τη σωτηρία των παιδιών που ήταν μέσα. Έχουμε κατορθώσει σε λαός να προδώσουμε τα πάντα. Από τον Αθανάσιο Διάκο μέχρι το Ρήγατο Φεραίο. Το τέλος πετύχαμε και το ακατόρθωτο. Εκείνη την γύρια πράξη αντίστασης να την εκμεταλλευτούν πολλοί από αυτούς που ήταν μέσα. Και σήμερα το Πολυτεχνείο, εκτός από τα συνθήματά του τα οποία είναι διαχρονικά, ψωμί, ελευθερία και έξω η ΙΠΑ και τα έλπα, δεν γίνεται πια παρά μια περίπτωση ενός εσμού πολιτικών οι οποίοι το εκμεταλλευτήκανε και το εκμεταλλευτήκανε με το χειρότερο τρόπο, ώστε ακόμα και το Πολυτεχνείο να κατορθώσουμε να υποβαθμιστεί. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, αγωνιστείτε, μη φοβηθείτε τη Χούντα και τα όργανα της, μη φοβηθείτε τη δικτατορία, η δικτατορία σας τρέμει, αγωνιστείτε, ώρες τώρα αγωνίζεστε, συνεχίστε τον αγώνα σας μέχρι το πρωί. Είμαστε χιλιάδες μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, δεν μπορούν να μας διαλύσουν, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, τα λαθυγόνα που τους συμμονούν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, όσοι δεν κάνουν σαν τίποτα. Ο αγώνας μας είναι ιερό. Κατέβαμε ό,τι μέσω μπορεί, ακόμα και με τα πόδια. Κατέβαμε ενωτήρι. Να γίνουμε πια 1 εκατομμύριο. Να φωνάξουμε το 1 εκατομμύριο της Αθήνας.
μας, προς την ελευθερία, τη δύση μας, την κατάργηση του φασισμού στη χώρα μας. Κάτω η Σούντα, θα νικήσουμε. Εγώ Πολυτεχνείο, σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Έλληνες ελεύθεροι πολίτες που ακόμα βρίσκεστε κατά χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας. Μείνετε κοντά μας. Μην φοβηθείτε τα τάγκ που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ακίνητα. Δεν μπορούν να κινηθούν. Μόλις κινηθούν θα τα ακολουθήσετε. Θα ζητοκραυγάσετε τον εθνικό ύμνο και οι φαντάροι επάνω του ύμνου. Επάνω από τα τάγκ θα σας χαιρετήσουν. Οι καρδιές των φαντάρων μας που βρίσκονται μέσα και πάνω στα τάγκ χτυπούν στο δικό σας παλμό. Ζήτω το αδούλωτο ελληνικό πρόνημα. Κάτω η Χούντα. Ζήτω η δημοκρατία. Αδέρφια. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Δεν θα σηκώσετε. Δεν θα σηκώσετε.